Το κλείσιμο της αξιολόγησης είναι για τον Υφυπουργό Αθλητισμού Γιώργο Βασιλιάδη. Το μεγάλο στοίχημα της κυβέρνησης, ο κ. Βασιλιάδης, ερωτηθείς για τα σενάρια ανασχηματισμού που πάνε και έρχονται στην επικαιρότητα, δεν επιβεβαίωσε αλλά και δεν διέψευσε. Ωστόσο, κατά τον ίδιο, η ουσία είναι το κλείσιμο, όπως είπαμε, της αξιολόγησης και το γεγονός ότι το 2019 η χώρα, σύμφωνα πάντα με τον Υφυπουργό, θα είναι εκτός επιτροπής. Ο Υφυπουργός αναφέρθηκε στις αλλαγές που έχουν γίνει τα τελευταία 2,5 χρόνια, που συντελέστηκαν, όπως είπα, από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι αυτοί κατάφεραν να αλλάξουν την ατζέντα. Γιατί να ζητάμε για τα σενάρια? Αυτή τη στιγμή έχουμε την αξιολόγηση. Η αξιολόγηση πρέπει να κλείσει σύντομα, εντός όλων διαγραμμάτων. Και το πιο σημαντικό, το πιο κομβικό, αυτό για το οποίο δίνουμε μάχη, είναι του χρόνου τέτοιο καιρό η χώρα μας, μετά από μια ταλαιπωρία, μετά από μια περιδίνηση 8 χρόνων, να είναι έξω από επιτροπίες. Να είμαστε ξανά μια χώρα κυρίαρχη, μια χώρα που θα στέκεται στα πόδια της, μια χώρα που θα ταινίζει με αισιοδοξία το μέλλον. Σε αυτή την κατεύθυνση δουλεύουμε όλοι, σε αυτή την κατεύθυνση ο καθένας το δικό του μετερίζει, βάζει το λιθαράκι του για την επόμενη μέρα, με ένα νέο σχεδιασμό, με νέα ήθη. Σας είπα, δεν είναι μόνο τα Γιάννενα, είναι η Πάτρα. Προσπαθούμε να ξανακάνουμε τη χώρα επίκεντρο της Ευρώπης. Πριν από 2,5 χρόνια ήταν η Παρίες της Ευρώπης. Κανείς δεν συζητούσε μαζί μας. Έχει αλλάξει η ατζέντα και την ατζέντα την αλλάξαμε εμείς. Δουλεύουμε λοιπόν σε αυτή την κατεύθυνση. Προβλήματα προφανώς θα υπάρχουν. Αλλά έχουμε δείξει στοχοπροσήλωση και έχουμε δείξει ότι μπορούμε να καταφέρουμε ό,τι χρειάζεται για να ξανασταθεί η χώρα στα πόδια της.